Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και πριν να κλείσουμε ένα δύο ωραία θέματα τώρα και χρηστικά και νομίζω αφορούν όλους. Έχει να κάνει με το πόσο ασφαλής είναι η σύνδεση σε δημόσια Wi-Fi. Σηκώθηκε ο Νίκος Ομερτζάνης για να υποδεχτεί τον κύριο Γιώργο Κορμά. Καλημέρα σας. Εκπρόσωπος Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Λοιπόν, τώρα πια ξέρετε, η πρώτη ερώτηση όπου και να πας δεν είναι να παραγγείλεις ή να κάτσεις είναι αυτό, είναι κατευθείαν ζητάς τον κωδικό, τον κωδικό του Wi-Fi. Έτσι, κάνετε, παιδιά μου, έρχεται για παραγγελία ο άνθρωπος στο εστιατόριο. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι ο κωδικός? Αυτό. Ναι. Εγώ κάνω κάτι πολύ χειρότερο. Όταν δεν ακούω, λέω, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε. Αυτό και το σέρβις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, κύριε Κορμά, για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να ρωτήσουμε για την ασφάλεια έτσι που έχουν αυτές οι συνδέσεις. Τα Wi-Fi θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Καταρχήν, τα ανοιχτά που λέμε είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα. Μπορούν να μας κλέψουν δεδομένα, μπορούν να μας δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Μισό λεπτό. Πάω στην καφετέρια. Ναι, πάμε. Και έχει ανοιχτό. Ναι. Χωρίς κωδικό, αυτό εννοούμε. Ανοιχτό. Ναι, ναι, χωρίς κωδικό. Είναι άλλο πράγμα το με κωδικό, άρα άλλο πάμε στο χωρίς κωδικό. Πάμε τώρα το χωρίς κωδικό, που είναι πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή, καθόμαστε, μπαίνουμε σε ένα Wi-Fi και ξεκινάμε την πλοήγηση. Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι ένα ψεύτικο, όχι ψεύτικο, να το έχει φτιάξει κάποιο που θέλει να δημιουργήσει προβλήματα. Και να μπούμε στο δικό του το Wi-Fi και αυτομάτως να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Σε όλα τα δεδομένα. Ναι, σε όλο το κινητό. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Μην μας τρελαίνετε, κύριε Κορμά. Μην μας βάζετε σε έναν κόσμο γίνεται, γιατί ναι. Στη χώρα μας κάνουμε, να ξέρετε τι γίνεται. Ενώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια στο κομμάτι του γρήγορου ίντερνετ και του ψηφιακού, δηλαδή της ψηφιακής νέας εποχής, έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στο κομμάτι της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης του κόσμου για το τι τελικά είναι όλο αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό λίγο για να το δούμε. Μπαίνει λοιπόν ο άλλος στο κινητό μου και μου παίρνει ποια δεδομένα. Μου παίρνει τα τηλέφωνα, μου παίρνει τις φωτογραφίες. Μπορεί να μας πάρει τα πάντα. Όχι, έχουμε μέσα. Συγγνώμη, κύριε Κώστα, μισό λεπτό, γιατί μέσα σε ένα κινητό πια. Το κινητό μας είναι smartphone. Είναι ένα έξυπνο κινητό που έχει ίντερνετ. Από τη στιγμή που έχει ίντερνετ, λοιπόν, μπορεί ανά πάσα στιγμή ένας hacker, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ το κολλό το κομμάτι, εάν βρει σύνδεση και μπει μέσα στο κινητό μας, να πάρει τα πάντα. Μισό λεπτό, ξαναπάμε πάλι. Συγγνώμη, τώρα γίνεται μέσω του κινητού, μέσω μάλλον του διαδικτύου, του mail μας κλπ. Κάνουμε κινήσεις και κινήσεις λογαριασμών. Πληρώνουμε τράπεζες, πληρώνουμε προϊόντα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτά μπορεί να. Εγώ έχω το mail μου στο κινητό. Μπορεί να μπει μέσα και να βρει οτιδήποτε έχω και να μου δημιουργήσει πρόβλημα και στο λογαριασμό. Μπορεί να δημιουργήσει. Να μπει στο email, ναι, μπορεί. Αν έχει τη δυνατότητα να έχει την ευκολία να μπει στη διαδικασία αυτή και να έχει πρόσβαση, φανταστείτε το πάμε ανάποδα, γιατί λίγο το κινητό μπερδεύει τον κόσμο. Σε έναν υπολογιστή. Ναι. Ναι. Εάν λοιπόν είναι ας πούμε τα λεγόμενα worm που λέμε, δηλαδή τα σκουλίκια, έτσι λέγεται αυτό. Εάν πατήσουμε μια φωτογραφία στο ίντερνετ, στο Facebook, σε ένα κοινωνικό δίκτυο, το οποίο κάποιος μας την έχει στείλει, είναι ένα ιό που λέμε. Τι είναι ο ιός? Ουσιαστικά είναι ένα μικρό πρόγραμμα. Το οποίο μπαίνει μέσα στον υπολογιστή και έχει πρόσβαση, κρατάει πρόσβαση των πάντων πια. Μέχρι και τι προκτολογούμε, μέχρι και τι. Οτιδήποτε. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει το κόσμο, όχι για να φοβηθεί, αλλά για να προστατευτεί. Άρα ξαναπάμε πάλι στην καφετέρια. Γιατί είμαι εγώ τώρα στην ξαπλώστρα, είμαι στην παραλία. Ναι. Και έχω ζητήσει το Wi-Fi, θα το κάνω τώρα, ό,τι και αν μου πει ο Γιώργος ο Κορμάς στην ΕΡΤ. Σίγουρα. Εγώ θα πάρω το δωρεάν Wi-Fi γιατί δεν θέλω να πληρώσω, εντάξει. Ναι. Άρα θα μπούμε εξηγημένοι. Θα πατήσω λοιπόν free είσοδος και μπαίνω. Αυτό που πρέπει να προσέξω τι είναι. Όταν θα έρθει λοιπόν το παιδί που θα μας σερβίρει, το ρωτάμε. Αυτό του δείχνουμε το κινητό. Να. Αυτό είναι το Wi-Fi της επιχείρησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να προσδιορίσουμε τουλάχιστον την ταυτότητα του Wi-Fi. Να. Ναι, λέει, αυτό είναι. Εάν έχει κωδικό, τον ζητάμε. Αυτό είναι ένας δείκτης ασφαλείας. Χωρίς όμως να είναι και το απόλυτο. Ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν φύγω από την εταιρεία αυτή, αποσυνδέω το Wi-Fi που είχα μπει προηγουμένως. Αυτό το κάνουμε πάντα. Να μην υπάρχει στην μνήμη, δηλαδή. Όπως και το Bluetooth. Δεν ξέρω. Όπως και τα Bluetooth. Ούτε εγώ. Και εμένα υπάρχουν αποθηκευμένα μέσα. Γι' αυτό το κάνουμε τώρα, για να το μάθουμε. Όταν επίσης τα Bluetooth. Υπάρχουν πολλοί που έχουν Bluetooth που μπαίνουν τα δεδομένα ή τώρα με τη Smart TV και μπορούν να έχουν σύνδεση στην τηλεόρασή του κτλ. Όταν είμαστε λοιπόν. Καλό είναι όταν λείπουμε, φεύγουμε από το σπίτι μας που έχουμε κάποιον εκτύπωτη, μια τηλεόραση, οτιδήποτε μέσω του Bluetooth. Να το αποσυνδέουμε και αυτό όταν παίρνουμε σε ξένους χώρους. Γιατί μπορούν και από το Bluetooth να μπουν. Να κάνουν, να μπουν στη διαδικασία. Τι αποσυνδέω, πείτε το άλλη μία. Το Bluetooth, πώς το πω τώρα. Αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα της ανταλλαγής αρχείων. Ωραία. Εντάξει. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία όμως είναι το εξής. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν κάνουμε συναλλαγές με ξένο Wi-Fi. Ωραία. Άρα δεν θα μεταφέρω χρήματα. Δίνουμε, όχι.
Με ένα wifi. Να έχουμε λίγο το κεφάλι μας ήσυχο, γιατί πολύ καλά. Μήπως να μην το κάνω και καθόλου. Να σας πω τώρα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή πάω στην καφετέρια του Μερτζάνη που έχει και κωδικό. Αλλά είναι λίγο παγαπώντης ο ίδιος ο Μερτζάνης. Δεν έχει μπει άλλος ο κωδικός. Είναι ο ίδιος ο Μερτζάνης παγαπώντης. Άρα μήπως να έχω το νου μου και από αυτό εδώ το κινητό να μην έχω κάνει καμιά τραπεζική συναλλαγή. Ας την κάνω από το. Από όχι, δεν είναι όχι, μου, θα σπάω, θα σπάω, να μην φοβεί. Εδώ τώρα είναι η ισορροπία που λέμε. Από τη μία να μην φοβείς, αλλά από την άλλη να τον αφήνουμε και αμόρφωτο ψηφιακά. Δηλαδή άρα. Είναι μια ισορροπία. Μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές και πρέπει να τις κάνουμε, γιατί όντως το e-commerce και το e-bank είναι πράγματα που βοηθάνε πάρα πολύ τον κόσμο, από τα δικά μας τα δεδομένα. Από τα δεδομένα που έχουμε από την εταιρεία μας. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε ένα ξένο WiFi και να κάνουμε να δώσουμε κωδικούς. Γιατί όταν πληκτρολογώ τον κωδικό. Να σταματήσει εκεί πέρα. Όταν πληρώνω τον κωδικό. Αυτό έχει σημασία. Όταν γράφουμε τον κωδικό μας σε ένα ξένο WiFi, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, εάν πέσουμε δηλαδή στην περίπτωση, να μπορεί αυτό να μας το κλέψει. Ξενοδοχεία φωνάζουν από πάνω. Ναι, τα ξενοδοχεία πάνε, μαζί με την καρτούλα, μαζί με την κάρτα έχει και έναν αριθμό για να μπει στο WiFi. Ωραία. Αυτός ο αριθμός λοιπόν όταν μπαίνει στο WiFi έχει ένα δίκτυο ασφάλειας, όχι για συναλλαγές όμως. Ναι. Γιατί να εξηγήσουμε κάτι μία και έξω. Οτιδήποτε κινείται στο διαδίκτυο μπορεί να σπάσει. Άρα συναλλαγή μόνο με το 4G μου, ας πούμε. Ναι, ναι. Αυτό ναι. λέτε. Συναλλαγή μόνο με το 4G. Οι εταιρείες λοιπόν, η βιομηχανία του διαδικτύου πρέπει να δώσει πάρα πολλά χρήματα πλέον, γιατί δεν έχει δώσει παγκοσμίως, μιλάμε τώρα, στο να παρέχει αυτό το λεγόμενο security. Εδώ ακόμα και το iCloud που θεωρείται ότι είναι το σύννεφο, δηλαδή, όσο δεν καταλαβαίνω, είναι το. Εκεί που έχουμε το σκληρό δίσκο, ουσιαστικά δεν υπάρχει σκληρό δίσκο, υπάρχει το διαδίκτυο που έχει το iCloud. Ακόμα και το iCloud λοιπόν δεν είναι ασφαλές. Αυτό λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή, να χρησιμοποιούμε όμως τις συναλλαγές μας του διαδικτύου, να κάνουμε e-banking, να κάνουμε e-commerce, γιατί βοηθάει και την οικονομία. Χίλιες νέες χρήσεις σε διαδίκτυο δημιουργούνται 60 θέσεις εργασίας. Δυστυχώς πέσαμε, μας πέρασαν και οι Βούλγαροι στις ψηφιακές δεξιότητες στη χώρα μας. Είμαστε πλέον 27η χώρα στις 28. Πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ στις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά με ασφάλεια. Και αυτό που κάνουμε σήμερα νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος, δεν πας στην καφετέρια να κάνεις e-banking με ένα WiFi το οποίο δεν έχει καν κωδικούς, κινδυνεύεις. Ο κωδικός είναι μια ασφαλιστική πρόταση. Να το ξεκαθαρίσω. Δεν κάνουμε συναλλαγές τραπεζικές μέσω διαδικτύου. Από ξένο κωδικό. Μόνο από το δικό μας. Από ξένο WiFi. Από ξένο WiFi. Τέλεια. Ας μείνει τουλάχιστον αυτό. Να μην έχουμε πολύ. Επίσης, αυτό που θέλω να δω και να το έτσι κλείσουμε. Υπάρχουν πολλοί που κάνουν και το e-commerce, δηλαδή αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο. Εκεί θέλει ιδιαίτερη προσοχή την ιστοσελίδα που επισκεπτόμαστε. Καλό είναι να έχει στο τέλος, στο URL πάνω στη διεύθυνση, ένα S που σημαίνει security, ώστε να πηγαίνουμε σε ασφαλές συναλλαγές. Και να έχουμε και μια κάρτα που να έχει λίγα χρήματα. Και να έχει λίγα χρήματα. Επίσης, να ξέρουμε ότι όταν γίνουν συναλλαγές χωρίς τη δική μας τη συγκατάθεση για το χ ή ψιο μέγα λόγο, έχουμε 3 μήνες προθεσμία να κάνουμε μια καταγγελία στην τράπεζα, ώστε αυτή να πούμε ότι αυτή η συναλλαγή δεν έγινε από εμάς ή έγινε κάτω από συνδίκες αντιφρύνσης. Και έχουν πολλές πιθανότητες να πάρουμε τα χρήματα μας πίσω. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Κύριε Κουρμά, την καλημέρα μας. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, φτάσαμε στο